Καλησπέρα και καλή χρονιά, Δήμαρχε. Καλησπέρα και καλή χρονιά, κύριε Στυριόπουλε. Νομίζω ότι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η χρονιά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα έργα στο Δήμο Μακρακόμης, έτσι δεν είναι? Ναι, το συγκεκριμένο έργο... Δεν ξέρω τι θα γίνει με το άλλο μεγάλο έργο, αλλά με αυτό το έργο στον Ίναχο, με την άλλη γέφυρα εννοώ στο Καστρί, αλλά με αυτό το έργο τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλά. Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά ως έργο, αφού τέλος πάντων έφτασε σε αυτό το σημείο, υπάρχει πλέον η χρηματοδότηση, θα έχουμε ένα καλό τέλος. Θα μας πάρει λίγο χρόνο, αλλά θα έχουμε ένα καλό τέλος. Θα εξυπηρετηθούν δηλαδή οι ανάγκες των τεσσάρων χωριών και των Αργυρίων. Μάρμαρα, Αργύρια, Κολοκυθιά και Ανατολή, σωστά? Ναι, τα τέσσερα χωριά. Αλλά είναι, ξέρετε, είναι και διαπεριφερειακό δίκτυο. Είναι και περνάει ο δρόμος πίσω προς την Αφακτία, μέσω της Δάφνης. Σωστά. Ναι. Για πείτε μας τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχουμε μόνο το πρόχειρο σωληνωτό? Σήμερα ναι, έχουμε το σωληνωτό που κατασκεύασε πέρυσι η περιφέρεια. Εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν λειτουργεί κανονικά, δεν υπάρχουν έτσι ιδιαίτερα προβλήματα. Τότε με την πλημμύρα αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα, στείλαμε μηχανήματα και το ανοίξαμε. Εν πάση περιπτώσει, αντέχει ακόμα ως έργο. Αυτή τη στιγμή, μάλλον να ρωτήσω, η γέφυρα η καινούργια θα γίνει στο σημείο της παλιάς ή σε διαφορετικό σημείο? Είναι στο σημείο της παλιάς και κόβει και τη στροφή. Έρχεται δηλαδή κατευθείαν και περνάει απέναντι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το σημείο. Δεν στρίβουμε δηλαδή δεξιά για να κατέβουμε προς το ποτάμι που ήταν η παλιά γέφυρα. Είναι πιο μεγάλη αυτή. Όχι, δεν γνωρίζω ακριβώς το σχέδιο, αλλά για να λέτε εσείς ότι δεν έχει στροφή, δηλαδή πάει, είναι μια ευθεία όλο, έτσι? Ναι, είναι μια ευθεία. Είναι μια πολύ καλή. Βλέπουμε τη στροφή που κάνει τώρα στα πλάνα ο δρόμος, την πρώτη αριστερή και τη δεύτερη δεξιά κάνει ένα S. Εκεί λοιπόν θα γίνει μόνο μια ευθεία, λέτε. Δεν την κάνει τη δεξιά τη στροφή τώρα. Πηγαίνει κατευθείαν απέναντι. Πάει κατευθείαν απέναντι λοιπόν. Ναι. Το χρονοδιάγραμμα, Δήμαρχε, υλοποίησης αυτού του έργου με τις καλύτερες εκτιμήσεις, θα πω εγώ. Ποιο είναι? Εγώ πιστεύω ότι το αργότερο σε ένα χρόνο θα τελειώσει το έργο. Δηλαδή, και πότε περιμένετε να ξεκινήσει? Τώρα, δεν έχουμε προβλήματα, δεν γίνουν ενστάσεις οι οποίες είναι και χρονοβόρες μερικές φορές. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του έτους δηλαδή θα. Παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες εκεί, σωστά? Δεν σας άκουσα. Λέω, παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες στο σημείο. Τώρα μέχρι να πιστεύω η γραφειοκρατική διαδικασία θα τελειώσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οπότε από την άνοιξη και μετά, εντάξει, ανοίγει ο δρόμος. Δηλαδή θεωρητικά είναι καλές οι συνθήκες. Θεωρητικά. Ναι. Ωραία. Αυτό το έργο λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχει μπει κυριολεκτικά το νερό στα βλάκια. Το νερό ήταν στον Ίναχο ούτως ή άλλως. Τώρα θα δούμε αν θα μπορέσουμε να λύσουμε και το άλλο. Για δώστε μας λίγο, τι εικόνα έχουμε αυτή τη στιγμή για τη γέφυρα στο Καστρί? Για τη γέφυρα στο Καστρί σήμερα που καταστάθηκε μια έτσι πρόχειρη πρόσβαση εκεί από κάποιον εργολάβο που δούλευε στο ποτάμι, έγινε ένα πάτωμα. Τέλος πάντων δεν υπάρχει κάτι έτσι πιο νέο. Υπάρχει αυτή η πρόχειρη πρόσβαση. Μιλώ για τις εξελίξεις στο Υπουργείο. Θυμάστε, είχαμε πει ότι το θέμα είχε γυρίσει πίσω, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ορίστε. Λέω, θυμάστε, μας είχατε πει ότι το θέμα είχε γυρίσει από τον Υπουργό στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ναι. Απομένει να πάρει μάλλον, τουλάχιστον αυτό μας είπαν και σήμερα, γιατί είχαμε μια επικοινωνία με το γραφείο της κυρίας Βλαζάκη, της Γενικής Γραμματέως. Και... Δηλαδή λέτε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μπορεί και να έχει συνεδριάσει σήμερα για να δώσει μια νέα γνωμοδότηση στον Υπουργό? Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αν λοιπόν φτάσει η γνωμοδότηση, προφανώς έχουμε ζητήσει και βοήθεια στο ενδιάμεσο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Να ασκηθούν κάποιες πιέσεις. Ναι, δεν σας ακούω καλά, κύριε Στυριόπουλε. Με ακούτε, Δήμαρχε? Βελτιώστε σας παρακαλώ λίγο την επικοινωνία και ανοίξτε λίγο και τον ήχο του Δημάρχου μέσα στο στούντιο. Δεν τον ακούω καλά κι εγώ. Με ακούτε τώρα? Ναι. Λέω ότι εφόσον έχουμε νέα απόφαση, περιμένουμε νέα απόφαση του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, έχουμε βάλει κι εμείς κάποιο χέρι στην υπόθεση, έχουμε βάλει δικούς μας να πιέσουν. Βεβαίως, ναι. Αλλιώς θα είχε τελειώσει το θέμα. Αλλιώς θα είχε τελειώσει Βεβαίως, το θέμα, λέτε. Έχουν, ορίστε. Ναι, πείτε μου τι ακριβώς έχουμε κάνει. Οι βουλευτές θα ασκήσουν πίεση δηλαδή? Προσπαθήσαμε δηλαδή να τους γνωρίσουμε την πραγματικότητα της κατάστασης, γιατί κάπου το πράγμα είχε ξεφύγει.
Μάλιστα. Και γι' αυτό ο Υπουργός θέλει να το επαναφέρει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για να πάρθει μια καινούργια απόφαση με νέα στοιχεία. Προφανώς με την υπάρχουσα απόφαση δεν μπορούσε να πάρει απόφαση υπέρ μας, από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θέλει, έτσι να το πω λαϊκά, να το αδειάσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Δεν θέλει να το αδειάσει. Έχει όμως υπουργός το δικαίωμα, γιατί εγνωμοδοτικό χαρακτήρα έχει η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Ωραία. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχουμε, υπάρχει περίπτωση να γνωρίζουμε το βράδυ, ας πούμε, ή αύριο την απόφαση του ΚΑΣ. Νομίζω όχι. Μια φορά την εβδομάδα συνεδριάζει. Και τώρα στις γιορτές δεν συνεδριάζει. Τώρα πιστεύω από την άλλη εβδομάδα. Από την άλλη εβδομάδα. Έχουμε ελπίδες. Ωραία, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Στυριόπουλε.